νοσοκομείο νοσηλεύεται πολίτης ο οποίος φαίνεται να κατανάλωσε δηλητηριώδη μανιτάρια. Σύμφωνα με τους ειδικούς, από τις πρώτες ενδείξεις φαίνεται να ήταν το μανιτάρι υπό την ονομασία Μανιτή Φαλοειδή, κοινώς γνωστός ως Θανατίτης. Μανιτάρι το οποίο θεωρείται ένα από τα πιο επικίνδυνα στον κόσμο. Οι δραστικές του ουσίες είναι αμανιτοτοξίνες και φαλοτοξίνες, οι οποίες καταστρέφουν τα κύτταρα του σιγουριού και άλλων οργάνων. Είναι κυταρολυτικές δηλαδή. Και είναι όση περισσότερη δόση πάρει κάποιος, τόσο πιο έντονα θα είναι τα συμπτώματα και η δηλητηρίαση. Η εξόρμηση στα βουνά για συλλογή μανιταριών αποτελεί μια αγαπημένη ενασχόληση πολλών Κυπριών. Ωστόσο, εάν δεν υπάρχουν οι σωστές γνώσεις για την αναγνώριση των δηλητηριωδών μανιταριών, υφίσταται τεράστιος κίνδυνος με τους ειδικούς να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Δεν μπορεί να συλλέγει μανιτάρια κάποιος με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Με από στόμα σε στόμα συμβουλές ή ακολουθώντας κάποιες λαϊκές δοξασίες και μύθους που ακούμε κατά καιρούς, ότι για παράδειγμα όλα τα δηλητηριώδη μανιτάρια έχουν φανταχτερά χρώματα και τα λευκά είναι ασφαλισμένα. Αυτό είναι ένα λευκό μανιτάρι που έχετε δείξει. Ναι. Για παράδειγμα, το αμανίτα πρόξιμα, το οποίο μπορεί να προκαλέσει ο θάνατο. Στην υπόλοιπη Ευρώπη, σύμφωνα με τον κύριο Λοϊζίδη, η έβρεση τέτοιων μανιταριών είναι συνηθισμένο φαινόμενο, ενώ στην Κύπρο σπάνιο. Τις ελάχιστες φορές που έχει βρεθεί και καταναλωθεί τέτοιο είδος μανιταριού στην Κύπρο, έχει αποβεί μοιραία για δύο ανθρώπους και ένα σκύλο.